Μιας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25ης Ιουνίου 2015, σχέδιο το οποίο αποτελείται από δύο έγγραφα που συγκροτούν την πρόταση επί της οποίας προτείνεται το δημοψήφισμα. Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται Reforms for the completion of the current program and beyond, δηλαδή μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού. Και το δεύτερο τιτλοφορείται Preliminary Debt Sustainability Analysis, δηλαδή προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους. Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, όσοι πολίτες απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών, ψηφίζουν «Δεν εγκρίνεται», «Όχι». Όσοι πολίτες συμφωνούν και εγκρίνουν την πρόταση των τριών θεσμών, ψηφίζουν «Εγκρίνεται», «Ναι». Το δημοψήφισμα προτείνεται να διεξαχθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου του 2015. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 44, παράγραφος 2, εδάφιο 1, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 115 του κανονισμού της Βουλής, που επιγράφεται προτάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία ζητείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγραφος 2, εδάφιο 1 του Συντάγματος, κατατίθεται στη Βουλή, τυπώνεται και διανέμεται στους βουλευτές και εγγράφεται κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει το εθνικό θέμα για το οποίο ζητείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, καθώς και την προθεσμία διενέργειάς του και να προσδιορίζει με σαφήνεια το ερώτημα ή τα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσει ο λαός. Η πρόταση συζητείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 100 του κανονισμού της Βουλής, δηλαδή των άρθρων που προβλέπουν την καταρχήν συζήτηση νομοσχεδίου. Η ψηφοφορία για την αποδοχή ή μη της πρότασης είναι ονομαστική και αφορά το κείμενο της πρότασης όπως κατατέθηκε ή διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Η πρόταση εγκρίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 θετικές ψήφους. Η απόφαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της Βουλής στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες. Η απόφαση και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου προς τη Βουλή εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου του 2015, κατατέθηκε στη Βουλή, αναρτήθηκε και έχει ήδη διανεμηθεί σε όλους και όλες τους βουλευτές και τις βουλευτές. Περιέχει αναφορά στο κρίσιμο εθνικό ζήτημα, καθώς και διατύπωση κατακρίβειαν του ερωτήματος το οποίο προτείνει η κυβέρνηση να αποτελέσει και ερώτημα του δημοψηφίσματος. Είναι
Η πρώτη φορά από την θέση σε ισχύ του Συντάγματος από το 1975 είναι η πρώτη φορά στα 40 χρόνια ισχύως του Συντάγματος που κυβέρνηση ζητεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, δίνει τον λόγο και την εξουσία για το κρίσιμο αυτό εθνικό θέμα στο λαό. Πρόκειται για μία ιστορική πρωτοβουλία που επιφορτίζει την Βουλή με μία ιστορική ευθύνη. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 95 και επόμενα. Θα ξεκινήσει όπως προβλέπεται με εισήγηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των εισηγητών από κάθε κοινοβουλευτική